τους παίκτες που είναι και τον εαυτό μου, τους παίκτες που απαρτίζουν το Survivor. Οπότε αν έπρεπε να παίξω ένα στοίχημα για το ποιος παίκτης το κέρδιζε, θα στοιχημάτιζα στον Τάνο. Δεν διακρίνομαι για την ταπεινότητά μου, νομίζω, σαν άνθρωπος, και θεωρώ ότι είμαι κι εγώ μια μαχητική προσωπικότητα, αλλά αν βρισκόμουν σε ένα νησί και έπρεπε, και ήμουν μόνος μου και έπρεπε να αγωνιστώ με ανάλογο τρόπο στο Survivor, με τα αγωνίσματα για να κερδίσω την τροφή μου και να ψαρέψω, να έχω έναν άνθρωπο που θα με βοηθήσει στο ψάρεμα ή τέλος πάντων να με βοηθούσε να μην πεθάνω, και έπρεπε να επιλέξω από όλους τους 24 παίκτες που ξεκινήσαμε το παιχνίδι έναν, θα διάλεγα τον Τάνο. Και γιατί θα κάναμε καλή παρέα μαζί, και γιατί θα μπορούσε να μου εξασφαλίσει πιο εύκολα την τροφή μου, και γιατί θα μπορούσε επίσης να με εμπνεύσει να είμαι εγώ όσο μαχητικός και προσεκτικός θα χρειαζόταν, προκειμένου να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της επιβίωσης. Με τη Βαλαβάνη δεν έχουμε περάσει ακριβώς το διαπυρός και σιδήρου, αλλά τα κριτήρια μου είναι περισσότερο αγωνιστικά. Αυτό που πάλι δε με τις στατιστικές δεν ξέρω να τα πάω τόσο καλά, ούτε έχω καταγράψει κάτι, αλλά νομίζω έχει φέρει πολύ περισσότερες νίκες από τη Σάρα. Έχει μια ψυχολογία που νομίζω ότι όσο έχω προσπαθήσει να επέμβω, έχει φέρει αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, συνεννοούμαστε. Όταν χρειάζομαι εγώ δύναμη από την Ευρυδίκη στο αγώνισμα, την παίρνω και αντίστοιχα νομίζω τις έχω δώσει. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχω γνωρίσει τον τελευταίο μήνα, και της το έχω πει, μου κάνει πολύ περισσότερο από την Ευρυδίκη που γνώρισα στην αρχή, που ήταν ένα κορίτσι πιο προσεκτικό και πιο καχύποπτο. Είδα ένα κορίτσι που εμπιστεύτηκε, νομίζω, και το παιχνίδι, αλλά και τους συμπαίκτες της, όχι μόνο εμένα και τον Τάνο, αλλά και τον Κώστα και τον Μπό, αυτή την πεντάδα, έτσι θυμάμαι, για πιο, σαν πιο σχηματοποιημένη. Και μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο τρόπος που αγωνίζεται και που φέρεται στην παραλία. Δεν έχω μείνει με τη Σάρα, την έχω δει απλώς να αγωνίζεται. Αλλά ίσως να είμαι και προκατηλημένος, γιατί είναι η Ευρυδίκη μας, είναι η Ευρυδίκη στην ομάδα μου και την υποστηρίζω. Δεν είναι ένα πράγμα που θα μου λείψει στο Survivor. Νομίζω το να μπει σε μια διαδικασία να ζεις κάθε μέρα χωρίς καμία εξάρτηση, χωρίς κινητό, χωρίς επικοινωνία, χωρίς social media, χωρίς ίντερνετ γενικότερα, χωρίς αγαπημένους ανθρώπους, να ζεις σκληρά, να πορώνεσαι με ένα και μόνο συγκεκριμένο πράγμα, το να φεύγεις και να πας να αγωνιστείς για να φέρεις μια νίκη στην ομάδα σου. Όλο αυτό το πράγμα έχει μια αιμονή, η οποία και μια... κάτσε, πώς θα το πω τώρα αυτό. Έχει μια ιδιαιτερότητα και μια προσήλωση, η οποία δεν βρίσκεται εύκολα. Επειδή στη ζωή μου κάνω θέατρο και έχω μάθει να προσιλώνομαι όταν κάνω πρόβες και να επικεντρώνομαι στο ρόλο μου και να είμαι εκεί τη στιγμή που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, θα μπορέσω να το συγκρίνω άνετα με το Survivor. Απλώς το Survivor συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο. Ζεις, κοιμάσαι, αναπνέεις και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να προσφέρεις στον εαυτό σου, στους ανθρώπους που είναι στην παραλία και αγωνιστικά, προκειμένου να χαρείς και να φέρεις τροφή σε όλη σου την ομάδα. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει ποτέ. Δεν καλλιεργεί κανένας άνθρωπος τη γενναιοδορία του ή τον αλτρουισμό του ή ακόμα και το να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες με τέτοια επιμονή και τέτοιο πάθος και τέτοια παιδικότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα μου που με έφερε ως εδώ και τον εαυτό μου που με ενέπνευσε αυτή η ομάδα για να είμαι ως εδώ και σίγουρα και τον κόσμο που βρέθηκα τρεις φορές υποψήφιος, εντάξει, την τρίτη έπρεπε να φύγω και το ήξερα και εγώ και ο κόσμος και χάρηκα που συντονιστήκαμε, γιατί το δικό μου, όχι το δικό μου θέλω, αλλά η δική μου αντίληψη για το παιχνίδι είναι ακριβώς αυτή που είχε και ο κόσμος. Χαίρομαι που συντονιστήκαμε, παρόλο που για να συντονιστούμε θα έπρεπε εγώ να φύγω.